can speak about a very good start of the season for Παζιάννα. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό ξεκίνημα του Παζιάννα στο πρωτάθλημα. And this can only be better with 3 more points on Sunday. Και αυτό μπορεί να είναι καλύτερο μόνο εάν πάρουμε τους 3 βαθμούς το ερχόμενο Σάββατο, την ερχόμενη Κυριακή. We choose for a very strong preparation time with 2 strong training camps, one in Greece and one outside. Επιλέξαμε η προετοιμασία μας να είναι πολύ δυνατή και να χωριστεί σε 2 περιόδους, μία στην Ελλάδα και μία στο Σέφελ. All this in the meaning to be really ready for the first games of the championship. Με σκοπό ώστε η ομάδα να εμφανιστεί πανέτοιμη στα πρώτα παιχνίδια του πρωτοθλήματος. I think we didn't make mistake for this because we are ready for these first 2 months. Οπότε θεωρεί ότι ο προγραμματισμός αυτός πήγε καλά για το λόγο ότι εμφανιστήκαμε έτοιμοι στα αυτούς τους 2 πρώτους συνολικά μήνες της περίοδου. Of course, this is no guarantee that it will continue like this, so we know very well that we have to continue to work very serious and very hard every day. Αυτό φυσικά, αυτή η καλή έναρξη, δεν μας δίνει καμιά εγγύηση ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να πάνε καλά και στο υπόλοιπο της σεζόν. Οπότε είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε στο στόχο μας. I think the team of this year improved a lot in comparison with the team of last year. Θεωρεί ότι η ομάδα φέτος βελτιώθηκε πολύ σε σύγκριση με την ομάδα πέρυσι. The new players who are playing put some more quality in the team. Οι νέοι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται έχουν προσφέρει νέα ποιότητα στην ομάδα. And the players who were already here last year, also them they adapted very very quickly to the level of Super League. Καθώς και οι παίκτες οι οποίοι ήταν ήδη παρόντες και συνεχίζουν να αγωνίζονται έχουν προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στο επίπεδο της Super League. We have a very good atmosphere in the dressing room and during all the week every day in training. Έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα μέσα στα αποδυτήρια καθώς και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις προπονήσεις. It's not easy to create this and to keep it like this because it takes a lot of work to first create it and after to keep it like this. Φυσικά δεν είναι εύκολο ούτε να το δημιουργήσεις ούτε να το κρατήσεις και χρειάζεται πολλή δουλειά τόσο ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ωραία ατμόσφαιρα και ακόμη περισσότερο ώστε να διατηρηθεί. I really believe that the atmosphere about everyday working can help very much to the realization of the targets. Θεωρώ ότι η καλή ατμόσφαιρα στις καθημερινές μας συνθήκες εργασίας μπορεί να βοηθήσει, να συνδράμει ώστε να συνειδητοποιήσουμε πιο εύκολα το στόχο μας. That's why one of our big challenges, our big works in this year, it's not only to look after the physical preparation of the team, but also to look after the nice atmosphere and to keep it like this. One part the physical department and the other part the psychological and the department of the living every day together with more than 30 people. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του, αφενός μεν η πολύ καλή προετοιμασία από άποψη φυσική προετοιμασία της ομάδος και από την άλλη πλευρά η ψυχολογική, αν θέλετε, υποστήριξη της ομάδος και το γεγονός ότι πρέπει κάθε μέρα περίπου 30 πλέον άτομα να βρίσκονται και να δουλεύουν συνεχώς μαζί. Of course, some players are very happy to play, other players they get some nervous because they are not playing in this moment, but
It's our job to keep this in a correct way. Αυτή τη στιγμή φυσικά κάποιοι παίκτες, αυτοί που παίζουν είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, ενώ αυτοί που δεν παίζουν είναι δυσαρεστημένοι, αλλά δική του δουλειά είναι να το κρατήσει αυτό, αυτή την ισορροπία μέσα σε κάποια όρια. My job together with my technical team it's to take out the best of Paziana. Η δουλειά του ίδιου όσο και των τεχνικού επιτελείου είναι να βγάλει το καλύτερο δυνατό που μπορεί να δώσει ο Παζιάννη. So from the 26 players I have, who is starting, who is playing in the starting 11, who is playing in the second half, or who is playing next week, doesn't matter. Οπότε δεν έχει σημασία, δεδομένου ότι υπάρχει ένα roster 26 παικτών, το ποιος θα ξεκινήσει την εντεκάδα, το ποιος θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο, ποιοι θα μείνουν στον πάγκο, ποιοι θα αγωνιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, δεν είναι αυτό που έχει σημασία. In this moment it's working well and we will try to do the same for the next weeks and months. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα, η ροή των πραγμάτων είναι ομαλή και όλα πηγαίνουν καλά. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. For the game of Sunday with Panionios, I think it's a strong test for my team. Το επερχόμενο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανιόνιο είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα. With all my respect for Tripoli and for Kerkira, but I believe that Panionios is a better team than these two. Με όλο το σεβασμό προς την Κέρκυρα και τον Αστέρα, θεωρεί ότι ο Πανιόνιος είναι μια καλύτερη ομάδα. Πανιόνιος won their first two games outside, in Κέρκυρα and in Πανατολικός. Ο Πανιόνιος έχει κερδίσει τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια του με Κέρκυρα και Πανατολικό. So, normally we are very concentrated for this, but now even more. Knowing this. Και γνωρίζοντας αυτό, είμαστε φυσιολογικά θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε προσεκτικοί σε κάθε παιχνίδι. Τώρα ένας λόγος περισσότερο να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί σε αυτό το παιχνίδι. Karim Fegrouch and Patsatsoglu are out, together with Tassos are out for this game. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπολογίζονται ο Fegrouch, ο Patsatsoglu και ο Tassos. Fegrouch will be ready next week to join the team for collective trainings. Ο Fegrouch θα είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα να συμμετάσχει στις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Patsatsoglu make a special treatment in Athens because of his knee problem, and he will join the team normally also next week again for training. Ο Patsatsoglu ακολούθησε ειδική θεραπεία στην Αθήνα εξαιτίας ενός προβλήματος στο γόνατο και κανονικά την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ για να συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας. And for Ιόλος, we are very disappointed because we made this friendly game with Panaiki. Of course, for all the players, who didn't play a lot of time, but especially for Yorgos, because with the cards from Pandos, it was the idea to play Yorgos this weekend, and this cannot be because of this small injury that he gets in the game with Panaiki. Για τον Ντάσιο είμαστε απογοητευμένοι λόγω του τραυματισμού του στο φιλικό με την Παναχαϊκή. Το φιλικό αυτό ήταν μια ευκαιρία για όλους τους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής να πάρουν χρόνο συμμετοχής στα πόδια τους. Το ίδιο ήταν και για τον Γιώργο. Όμως το πλάνο ήταν ο Γιώργος ο Ντάσιος να αντικαταστήσει τον Πάντο λόγω των κατών του ιδίου. Όμως αυτό δεν είναι δυνατό πλέον λόγω του τραυματισμού του. Όχι τόσο βέβαια τραυματισμού που έχει στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. We have another problem with Zaire. He's not 100% ready. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό του Zaire, ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος. We will see in the next days in which level he is ready to
to join the team or not from the beginning. Οπότε θα δούμε τις επόμενες τις προσεχείς μέρες το βαθμό ετοιμότητάς του και αν μπορεί να συμμετάσχει με την ομάδα. I think this is the news about the team. The trainings are going very, very well this week. We had 1 hour 40 minutes just this morning. And I feel and I see that the players are ready. Οι προπονήσεις πηγαίνουν πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Ήδη σήμερα η προπόνηση διέρχησε 1 ώρα και 40 λεπτά και αυτό που νιώθει, αυτό που βλέπει είναι ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι. But of course the reality is on Sunday 4 o'clock. Αλλά ωστόσο την πραγματικότητα θα την ξέρουμε Κυριακή 4 η ώρα. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Thank you.